Λοιπόν, είμαστε στον Dirty 98,6 σήμερα που είναι παραμονή Χριστουγέννων. Χρόνια πολλά και καλά σε όλους. Χρόνια πολλά. Βεβαίως δεν είμαι μόνη μου, τέτοια μέρα δεν θα μπορούσα να είμαι μόνη μου. Έχω το καλύτερο δώρο για σας, Νίκος Οικονομόπουλος, στο στούντιο του Dirty 98,6 live. Έτσι. Εδώ είμαι, εδώ. Εδώ είναι, δεν τον αφήνω να φύγει. Υποτίθεται τελειώναμε στις 10, πήραμε λίγο παράταση. Πώς λένε, παίρνουμε άδεια από τη σημαία. Εμείς πήραμε παράταση από τη σημαία. Εγώ κάνω ό,τι μου πείτε. Γιατί έχουμε μηνύματα, έχω παραγγελίες, μετά θα με κυνηγάνε και δεν είναι τώρα με κυνηγάνε. Λοιπόν, το αστέρι, το έγκλημα καρδιάς. Θα δούμε. Νίκος, έλα Θεσσαλονίκη λέει. Πού να προλάβω. Θα πάω σύντομα. Ωραία, υπόσχεση είναι αυτό. Βεβαίως. Νίκο μου, είσαι τέλειος. Δώρο για σένα είναι το δώρο για σένα είναι εξαιρετικό. Μαρία από Νέο Κόσμος, αγαπάμε. Χρόνια πολλά και σε σένα. Καλά Χριστούγεννα, Νικόλα. Ένα μπορώ να σου πω. Όταν ξυπνάς και κοιμάσαι με το επικίνδυνη αγάπη, εκτός από όλα τα άλλα, κάτι σημαίνει είσαι φοβερός. Μα σου ευχαριστούμε, Βασίλης. Να σε καλά. Με ευχαριστούν που σε έφερα, κατάλαβες τώρα. Γεια σου, Βασιλάκη. Αχ, δώρο για σένα πάλι είναι τέλειο. Το ακούσαμε, θα το ξανακούσουμε. Θα το βάλουμε πάλι. Φέτος δεν έχει, λέει. Φέτος δεν έχει φίλη μου δώρο από τον Άι Βασίλη, γιατί το Ρούντολφ έφαγαν προχθές και ο πεινασμένος σκύλι, ο Αντώνης από την Κύπρο. Αντώνη, άστα να πάνε, πιο Ρούντολφ τώρα. Χρόνια πολλά και από Σάμο έχουμε. Όταν είχα έρθει όταν είχα ανέβει, λέει, Αθήνα για να γεννήσω, είχαμε κανονίσει να πάμε στον Νικόλα, αλλά μας τα χάλασε ο Μπέμπης, ήρθε πιο γρήγορα. Και δεν σε... γέννησε πιο γρήγορα. Ελπίζω, λέει, το Γενάρη να τα καταφέρω. Καλά Χριστούγεννα, Κατερινάκη. Ο Νίκος το φίξ θα είναι. Σπάνε πόρτες εκεί, δεν το συζητώ. Λοιπόν, Νίκο, με ρωτάνε να σε ρωτήσω να τους περιγράψεις μια μέρα σου όταν δεν δουλεύεις. Κοιμάμαι. Κοιμάμαι. Πάρα πολύ. Ξυπνάω στις 4-5 το απόγευμα, όχι το πρωί. Και μετά θα φάω κάτι, θα δω τηλεόραση και θα κάθομαι όλη μέρα στον καναπέ και λίγο θα παίξω με το σκυλί. Να χαλαρώσει δηλαδή, ναι. Τέτοια πράγματα. Μαγειρεύεις. Καθόλου. Τίποτα δεν το έχουμε. Άσχετος εντελώς. Ναι, εδώ οπότε... μην περιμένεις να σου κάνω μια τηγάνη την πατάτα, γιατί η πατάτα μπορεί να γίνει popcorn. Μην περιμένεις τίποτα, είμαι άσχετος δυστυχώς. Εντάξει, δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλοι επίσης. Για να σου πω και κάτι, δεν θέλω να μάθω, δεν ξέρω, δεν μου κάνει η μαγειρική, δεν μου κάθεται. Με τόσα reality φέτος, αγάπη, πρέπει να γίνουμε όλοι expert στο είδος. Δεν βλέπεις τι γίνεται. Τηλεόραση βλέπεις? Όχι πολύ. Και αν θα δω ντοκιμαντέρ, βάζω Nova και βλέπω National Geographic, βλέπω. Πώς το λένε το άλλο. Τέλος πάντων, ζαλισμένος είμαι πρωί-πρωί. Είμαι και από τη δουλειά. Πάντως δεν έχεις εκπομπές αγαπημένες, σύριαλ, τίποτα τέτοια πράγματα. Όχι, δεν μου αρέσει καθόλου τηλεόραση. Καθόλου. Τι σε χαλαρώνει? Η ησυχία. Και η μοναξιά. Μ' αρέσει να είμαι πολλές φορές. Αυτό πήγα να σου πω. Δηλαδή πρέπει να την επιλέξεις πολλές φορές. Επειδή έχω να κάνω με πολύ κόσμο κάθε μέρα και στο μαγαζί, δίνω την ψυχή μου και στην πίστα και στο καμάρι που έρχεται ο κόσμος, μιλάω με πάρα πολύ κόσμο. Θέλω πάρα πολλές στιγμές να μένω μόνος μου, εντελώς μόνος μου. Μ' αρέσει. Όχι ανάγκη. Ναι. Εγώ σε καταλαβαίνω απόλυτα, γιατί και εγώ το αγαπώ αυτό το πράγμα. Και λέω ότι η μοναξιά είναι πάρα πολύ ωραία φίλη όταν την επιλέγεις. Όχι όταν σε επιλέγει. Ναι. Γεια σου, Νίκο. Εγώ χάρη αγαπάω τη μοναξιά μου. Ωραίο. Λοιπόν, Νίκο, πού είμαστε? Πώς το λένε το σκύλο σου? Δία. Ο Δίας. Ναι. Νικολάκη μας, έχουμε καλά Χριστούγεννα και καλό νέο έτος, πάντα με επιτυχίες. Να ξέρεις πως πάντα θα σε στηρίζουμε. Είσαι ο καλύτερος, φωνάρα. Όχι να μην φύγεις, κρατήστε τον εκεί. Το δώρο για σένα είναι υπέροχο. Είδα πραγματικά δώρο για εμάς το τραγούδι σου. Είσαι καταπληκτικός και άλλα πολλά. Για πάμε, τι έχουμε? Τι έχω? Το έχεις πει αυτό, το μη γυρίσεις? Όχι. Ναι. Δεν σου έχει τύχει. Λέγεται πάντως. Βεβαίως λέγεται. Με ποιο από τα τραγούδια σου έχει ταυτιστεί? Με ένα, ξέρω εγώ, που ρε παιδί μου έχει ταυτιστεί. Όχι αν σου αρέσει, κατάλαβες τι λέω. Ναι, ναι. Σίγουρα με το Κοίτα να μαθαίνεις. Γιατί είναι το πρώτο μου και το αγαπάω πολύ. Το άκουσα και το όλα για σένα. Okay. Να στείλουμε καλημέρες στους φίλους που ακούνε μέσω διαδικτύου από Ελλάδα, Γερμανία, Ισπανία, Ισραήλ, Ρουμανία, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Κύπρο, Γαλλία, Βραζιλία, Μεγάλη Βρετανία. Ωχ, Παναγία μου, Ελβετία, Τουρκία, Σουηδία, Κίνα, Νότιο Αφρική και Δανία. Τα φιλιά και την καλημέρα μας σε όλους εντός σε και εκτός κόσμο των τυχών. Θέλω να αφιερώσετε αυτό το αστέρι στην Άννα Μαρία, που χθες ήταν η φιλιά της, μάλιστα, χρόνια της πολλά. Πού είσαι, όχι, αυτά τα είπαμε. Λοιπόν, πού θα ήθελες τώρα στα Χριστούγεννα, αυτές οι μέρες για εσάς τους καλλιτέχνες,
Από τη μία ναι, ναι. Αυτό πήγα να σου πω. Ότι δεν, αν είχες την επιλογή να μην δούλευες Χριστούγεννα ή ξέρω εγώ πρωτοχρονιά παραμονή αυτές τις μέρες που υποτίθεται ξέρεις, θέλουμε να τις περνάμε λίγο αλλιώς. Τι θα ήθελες να κάνεις, τι σου έχει λείψει? Μ' αρέσουν αυτές τις ταινίες που βλέπω που είναι όλη η οικογένεια στο σπίτι κάτω από το δέντρο. Που είναι ο παππούς, η γιαγιά, η μαμά, ο μπαμπάς, τα αδέρφια, τα ξαδέρφια, όλη η οικογένεια. Και να ανοίγουν δώρα. Εγώ δεν το έχω ζήσει ποτέ αυτό, αλλά εγώ θα το κάνω κάποια στιγμή, όταν θα κάνω οικογένεια. Αυτό θέλω να κάνω. Δεν έχω σκοπό, ας πούμε, να κάνω ένα ταξίδι, να πάω, ας πούμε, στην Ελβετία και τέτοια πράγματα. Δεν έχω αυτά στο μυαλό. Μ' αρέσουν πάρα πολύ αυτά τα παλιά που ακούγαμε από τις γιαγιάδες μας, τους παππούδες μας, αυτά τα κλασικά που έχουμε εμείς εδώ στην Ελλάδα. Αυτά τα έθιμα. Αυτό. Πιο οικογενειακή κατάσταση. Ναι, μια οικογενειακή κατάσταση που να, έτσι, να είμαστε όλοι ενωμένοι, αγαπημένοι, να γελάσουμε, να... τέτοια πράγματα. Απλά. Το έχεις μπροστά σου αυτό. Ναι. Είπαμε ακόμα, είμαστε έτσι, μπράβο. Οπότε δηλαδή τώρα, αυτές τις μέρες είναι δουλειά, μαγαζί, λίγο ύπνος. Αυτές τις μέρες μόνο δουλειά. Και δεν λέω δυστυχώς, δεν είναι δυνατόν. Περνάμε πάρα πολύ ωραία, αξίζει και η κούραση. Αλλά τουλάχιστον δίνουμε χαρά στον κόσμο. Είσαι τώρα στο Fix μαζί με τον Νίνο μέχρι και Κυριακή. Όχι, μέχρι Πέμπτη Παρασκευή, Σάββατο. Και Κυριακή ξεκουράζει και Δευτέρα φεύγεις. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη θα είμαι στην Κύπρο. Πες που μας ακούνε από Κύπρο, οι φίλοι μας. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη στην Κύπρο. Επιστρέφω και τραγουδάω Πέμπτη Παρασκευή και Σάββατο στο Fix. Τώρα πώς θα το αντέξω δεν ξέρω. Η αγάπη του κόσμου είναι τόσο μεγάλη που θα το αντέξει, έχω να σου πω. Και έχεις να αντέξει τέτοια. Σωματικό δεν είναι το πρόβλημα. Ναι, δεν είναι ότι θα κουραστώ σωματικά. Το θέμα είναι ότι ξέρεις, οι φωνητικές φορές κουράζονται πάρα πολύ. Και είσαι από τους τραγουδιστές που τραγουδάνε. Τραγουδάω εδώ και 4 χρόνια ασταμάτητα και στο μαγαζί τραγουδάω 2 και 3 και 4 ώρες. Είναι κουραστικό. Πώς δεν είναι. Αλλά εντάξει, ανταμείβει ο κόσμος. Ανταμείβει με τόση αγάπη που βλέπω εγώ, δεν το συζητώ. Βασίλη μου, τι έχουμε παρακαλώ. Πιστεύω. Έχω να δεις. Πού πιστεύεις? Στο Θεό. Πιστεύεις? Πάρα πολύ. Λοιπόν, δεν έχω καταλάβει πως έχει περάσει μια μισή ώρα. Αλήθεια σου λέω. Αυτό δεν σου είπα τώρα. Αυτό λέγαμε πριν. Αυτό σημαίνει ότι περάσαμε καλά, θέλω να πιστεύω. Εγώ στο ραδιόφωνο πάντα περνάω καλά. Το πιστεύεις ότι μου αρέσει τόσο πολύ που θέλω να κάνω εκπομπή στο ραδιόφωνο? Έλα, θες. Και να σου πω κάτι. Θέλω να κάνουμε τις ώρες. Δεν ξέρω πώς γίνεται. Ναι, είναι ωραίο. Είναι ωραία πολύ ωραίο. Ναι. Και εγώ είναι από τα πράγματα που κάνω τόσα χρόνια συνέχεια και είναι το μόνο πράγμα που εάν δεν κάνω ραδιόφωνο έχω πρόβλημα. Ναι. Δηλαδή είναι το μόνο πράγμα που θα μου λείψει. Σε πιστεύω. Έτσι. Τελευταία μηνύματα να πω για να μην λένε οι φίλοι ότι τους ξεχνώ. Ποιο είναι το πιο σημαντικό πρόσωπο του περιβάλλοντός σου, λέει? Όχι της οικογένειάς μου. Και ειδικά από την οικογένειά σου. Η γιαγιά μου. Okay. Αν θα έκανες, λέει, σχέση με κάποια αρκετά μικρότερη σου. Αρκετά μικρότερη μου, εξαρτάται. Αν ήταν, ας πούμε, 23. Α, μέχρι εκεί πάω, okay. Εντάξει, ξέρεις, μετά φοβάμαι. Ναι. Και αν θα έκανες, λέει, σχέση και με θαυμάστρια. Εννοείται ότι θα έκανα. Πιο εύκολα θα έκανα με θαυμάστρια παρά με κάποιον, με κάποια του χώρου. Okay. Λοιπόν, και παιδιά, το έχω κάνει, Και καλά έχεις κάνει, το καταλαβαίνω αυτό. Ο έρωτας δεν έχει ούτε αν είναι θαυμαστής, ούτε αν είναι θαυμάστρια. Ούτε και ηλικία έχει, έχω να σου πω βέβαια. Το πιστεύω. Ούτε και ηλικία έχει. Και ενίοτε είναι τυφλός, είναι κουφός, είναι. Λοιπόν. θα παντρευόσουν μια θαυμάστρια ή θα προτιμούσες γυναίκα από το χώρο που δουλεύεις? Απάντησε, δεν έχει τέτοια θέματα. Παντρευόμουν μια θαυμάστρια, αλλά όχι μία φορά. Πέντε φορές. Την ίδια εννοώ, έτσι. Είδες, δηλαδή τι άλλο θέλετε. Λοιπόν. Σώσαμε, δεν. Τώρα στέλνετε κι άλλα, εμείς τελειώσαμε. Πρέπει να πάει να ξεκουραστεί και ο άνθρωπος. Γιατί είπαμε ξενυχτισμένος, έτσι. Από νύχτα σε μέρα. Βάσο, πήρα φόρα τώρα. Πήρα φόρα, δεν σταματάει τώρα. Και άλλη μια ώρα. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Και εγώ σε ευχαριστώ. Χάρηκα πάρα πολύ έτσι που σε είδα. Σου πω ότι είσαι ο αγαπημένος μου από τη νέα φουρνιά που λέω εγώ. Γιατί έχεις ταλέντο, έχεις φωνή και έχεις και ήθος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Που είναι πάρα ευχαριστώ πολύ σημαντική αυτή η τριπλέτα. Έχεις και τη μορφή δίπλα. Με το ρητό το καινούργιο που δεν μπορώ να το πω στον αέρα. Εντάξει, δεν γίνεται. Είναι λίγο βαρύ. Έτσι, είναι λίγο βαρύ. Να ευχαριστήσω τον Βασίλη Μπουγάτη που ήταν στη ρύθμιση των ήχων. Από μένα, φιλιά πολλά, ευχές, ό,τι καλύτερο. Καλά Χριστούγεννα. Καλές γιορτές σε όλο τον κόσμο. Να είναι όλοι υγιείς. Αυτό. Γιορτάζει και η Ευγενία. Χρόνια πολλά στην Ευγενία και την Τζέννη. Ευγενία, λέω, έχω μια φίλη Ευγενία.
Χρόνια πολλά σε όλες να πούμε. Να σας χαιρόμαστε, κορίτσια. Έτσι, να σας χαιρόμαστε. Στο Fix, μετά τις γιορτές θα έρθω να τα κάψω. Εννοείται. Ποια, τα λεφτά, τα μπουκάλια, τα λεφτά που δεν έχω, θα κάψω. Όλα θα τα κάψω. Κάψω τι θες, αγάπη. Έτσι. Παραγγελίες που να περάσει καλά. Αυτό είναι. Με σένα θα περάσω καλά, είναι σίγουρο. Εμείς το πρωί της Δευτέρας, πρώτο Θεός, λίγο μετά τις 7, θα είμαστε εδώ για να τα πάλι ξαναπούμε. Τα σέβη μας σε όλους, τα δέοντας τη μαμά, φιλιά και καλημέρες με ένα δώρο για σένα και τελευταίο μήνυμα. Δηλαδή, εγώ που με 16 έχασα. Όχι, θα περιμένω. Μα μεγαλώσει. Όχι 18, να γίνει ενήλικη. Okay, εγώ φιλάκια. Θα περιμένω. Λοιπόν, γεια σας.